Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε στην Αθήνα και την περιφέρεια εστιατόρια που αντιμετώπιζαν προβλήματα και είχαν ζητήσει τη βοήθειά του. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στις επιχειρήσεις με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Στο σημερινό επεισόδιο, ο σεφ μας επιστρέφει σε κάποια από τα εστιατόρια που τον είχαν καλέσει. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε που επισκέφτηκα διάφορα εστιατόρια σε Αθήνα και επαρχία και σχημάτισα γνώμη για τα προβλήματα που αντιμετώπισα. Θα πήγαινες ποτέ σε ένα μαγαζί και θα να φας μαγιονέζα έτοιμη σε κονσέρβα? Έλα. Θα πήγαινε, γιατί εγώ ποτέ έτοιμη την περνώ στο σπίτι μου, δεν έτσι. Πόσα χρόνια είσαι εδώ, είσαι 6 χρόνια. Θέλω να πάρω το μαγαζί στα χέρια μου. Ναι, παπά, εντάξει, έτσι όπως τα κάναμε, τώρα θα πάρουμε εμείς το μαγαζί στα χέρια μας. Θα κάτσω το μαγαζί σου να βάζει την κολάρα σου κάτω και να δουλέψει. Σοβαρά. Και να μπορέσει το σωμάκι όπως φοράει το δικό μου μια ζωή. Μάθε να βράζεις μακαρόνια. 45 μέρες πρώτα. Σοβαρά. Ήταν και εξακολουθεί να είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τους επαγγελματίες του χώρου, αφού η οικονομική κρίση θα μπορούσε να αφήσει να επηρέασει τον κλάδο. Η οικονομική κρίση τους έχει τσακίσει όλους. Ενώ ξεκινήσαμε καλά, μετά κάναμε μια μεγάλη κοιλιά. Τι κουβέρ κάνεις τη μέρα? Καθημερινή. Ανένα. Τι πάμε τα τέτοια μας. Αν έχεις κανέναν εχθρό, να του πεις να γίνει μαγαζάτορας. Όποιον τον ακατάλαστε και μάνα του, λέω εγώ. Ακριβώς. Ο χρόνος που είχα για να εντοπίσω τα προβλήματα και να προτείνω λύσεις ήταν ελάχιστος. Μόλις 4 ημέρες. Για να δείξω σε κάθε ιδιοκτήτη ένα διαφορετικό δρόμο. Τι να τη σαλάτα. Σαν εδώ. Γιατί δεν την έχεις πάει ακόμα? Έλα, ρε παιδιά, γκ***α μου, για αυτήν την σαλάτα. Να φά την εσύ τότε. Είναι θέμα γούστου, είναι θέμα πλαστικού. Μπράβο, πάρα! Πάρτο εσύ, γεια σας. Ο κόσμος δεν πρέπει να ακούει και να το βρίσιμο της κομμακίες, το μακκά, το βλάκα, το άντε στο κ***ρο του κάθε ενός. Τι συνέβη όμως στα εστιατόρια από την ημέρα που έφυγα? Για ποιους ιδιοκτήτες βελτιώθηκε η κατάσταση? Τα σπίτια σας τα χάσατε, τα χτήματά σας τα χάσατε. Δεν έχετε τίποτα, έχετε αυτό το μαγαζί. Αν χάσεις και αυτό, τι θα κάνεις πάλι? Δεν υπάρχει δρόμος, είναι μονόδρομος. Ή δουλεύεις εδώ και το μαγαζί πάει καλά, ή τα έχεις γαμίσει όλα. Εδώ δεν πληρωνόμαστε για αυτά που δουλεύουμε. Να δουλέψω και παραπάνω. Εδώ δεν ενδιαφέρει το ίδιο το αφεντικό. Θα ενδιαφερθούν οι υπάλληλοι που δεν πληρώνονται? Το γαμίσει το μαγαζί, το έχω πληρώσει. Το έχω πληρώσει και το έχω πληρώσει. Και συνεχίζει και το πληρώνει καθημερινά. Μακάρι να μπει μια τάξη. Εσύ θα πάρεις από το. Να είσαι σίγουρος. Πόσες επιχειρήσεις συνέχισαν να μετρούν αδιακαθίσματα και πόσες καταφέρνουν και επιβιώνουν και πληρώνουν τα δάνειά τους? Στο απόψινό επεισόδιο θα πάρετε απαντήσεις για το εστιατόριο του Δημήτρη στο Πέραμα. Αυτά τα κουμπίνα τα πιάτα, για όλα κάνετε να τα πιάτε. Τι είναι, μωρή, το πιάτο εμείς, τι είναι, μωρή, τι έχεις κάνει, εσύ. Κατάφεσαι στα πλαπαμού. Το κλουβί με τις τρελές. Του Νίκου και της Γεωργίας στην Ερέτρια. Ελάτε, κ***, μαζί μου, ελάτε. Ελάτε μαζί μου, θέλω και βάλω. Τώρα μα φωνάζεις κάτι. Ελάτε βάλω, θα σκοτώ να δίγορα. Χωρίς λόγια. Αλλά και το τσιπουράδικο του Μπάμπη στην Πετρούπολη. Αλλά άκαψω άλλο. Τι κάνεις τώρα, μου το εδώ πέρα μέσα. Εγώ παρεμβίνω μέσα. Το φύγε, θα πάω μέσα. Φύγε. Και τώρα εφιάλτη στην κουζίνα. Πριν από 7 μήνες, ο Έκτορας Μποτρίνη βρέθηκε σε ένα εστιατόριο στο Πέραμα. Ο ιδιοκτήτης του, επαγγελματίας σεφ με πολυετή πείρα στους χώρους εστίασης, πήρε την απόφαση να ανοίξει την επιχείρηση, πιστεύοντας ότι οι μαγειρικές του ικανότητες και η εμπειρία του θα τον βοηθούσαν να βγάλει περισσότερα χρήματα από όσα κέρδισε στο παρελθόν ως υπάλληλος σε άλλα εστιατόρια. Κάποια στιγμή, επειδή κάναμε αρκετούς ανθρώπους πλούσιους στην πορεία μας,
Είπαμε πως καταφέρουμε και κάνουμε κάτι και για μας. Οικονομήσουμε και εμείς και ένα φράγκο. Και οικονόμησες? Μέχρι στιγμής όχι. Το εστιατόριο είχε θέσεις για περίπου 100 άτομα. Αλλά τον τελευταίο καιρό δεν έκανε ούτε το 10%. Ο Δημήτρης, θέλοντας να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα έξοδά του, ανέθεσε προσωρινά στο κουμπάρο του το κομμάτι του σέρβις. Με αμφίβολα όμως αποτελέσματα. Τότε, μια πρώτη ματιά στο κατάλογο ήταν αποκαλυπτική για τον Έκτορα Μποτρίνη. Τα πιάτα δεν σε προκαλούν να παραγγείλεις κάθε άλλο. Σου ανοίγουν την πόρτα για να βγεις έξω. Ο κουμπάρος Παύλα Σερβιτόρος απλώς επιβεβαίωσε τις υποψίες του σέρβις. Ρούγκε Σκοτόπουλου. Κατέψιμο. Ανοιξά την καρολάτη είναι. Κατέψιμο. Καλά, με τον ίδιο έτσι. Η παραγγελία ετοιμάστηκε από τον Δημήτρη και τον βοηθό του, τον Σάντε. Το φαγητό δεν είχε καλύτερη γεύση από αυτή που υπέθετε ο Έκτορας Μποτρίνη. Κατεψυγμένες φτερούγκε Σκοτόπουλο. Σάλτσα sweet chili έτοιμη κουτί. Και έγινε το πιάτο. Όπως είναι τα πράγματα τώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθει κάποιος να φάει σε αυτό το μαγαζί. Η κριτική του σεφ μας έχει ανοίξει τότε τους ασκούς του αιώνου. Ναι. Πέστε playback, ετοιματζήτηκα πράγματα. Μας κρίνεις πολύ αυστηρά. Πόσα χρόνια είσαι εδώ, είσαι 6 χρόνια. Τι άκουσα, Απορώ με τον Δημήτρη, που παρόλο την πολύχρονη εμπειρία του στα εστιατόρια, όπως έλεγε, πώς ήταν δυνατόν να έχει μέσα στο μαγαζί του τόσα κατεψυγμένα πράγματα. Θα νόμιζε κανείς ότι δεν έμπαινε σε εστιατόριο, αλλά σε πάγκο με κατεψυγμένα προϊόντα και κονσέρβες. Η δεύτερη μέρα στο εστιατόριο του Δημήτρη συνεχίστηκε με αποκαλύψεις σε όλα τα επίπεδα. Κυρία, αυτό. Κύριε Κογκέτες. Εδώ μπορούμε να γυρίσουμε ταινία «Η εποχή των παγετώνων 1 και 2». Εσύ τι έκαμε τώρα, τι ήταν αυτό. Μύδια. Μύδια, και πώς τα κατάλυσες, τι έκανες. Το τίποτα είναι το. Άνοιξες το κουτί και το βάλεις εδώ. Ναι. Κουράστηκες. Όχι, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Η ποιότητα του φαγητού ήταν ένα θέμα, αλλά όχι το μοναδικό. Το προσωπικό δεν είχε σαφείς αρμοδιότητες και όλοι εξέφραζαν άποψη επί παντός επιστητού. Με αποτέλεσμα να γίνεται η κουζίνα πεδίο μάχης. Κορίνα. Κάνε τα μύδια. Τελειώνετε. Τελειώνετε. Δεν σας αντέχω. Ο μόνος υπέτειος πάντως για την κατάσταση που επικρατούσε σε εστιατόριο ήταν ο Δημήτρης. Του είχε ξεφύγει από τον έλεγχο το προσωπικό, δεν μπορούσε πλέον να το χαλιναγωγήσει, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Και νομίζω πως κατάλαβε πως είναι πολύ δύσκολο να είσαι σεφ και ιδιοκτήτης. Για να βελτιωθεί η κατάσταση, ο Έκτορας Μποτρίνη προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές. Ο χώρος ανακοινίστηκε, ενώ το μενού δημιουργήθηκε από την αρχή. Η προσπάθεια για το νέο ξεκίνημα διαφημίστηκε με έναν πρωτότυπο τρόπο και ίδιες δυνάμεις. Φάτε σουβλάκια! Έλα βράδυ το μαγαζί! Έλα να φάτε σουβλάκια! Η μουσική παράσταση του Σάντες και του Οσμάν απέδωσε και το βράδυ το εστιατόριο γέμισε ασφυκτικά. Τόσο η κουζίνα όσο και το σέρβις λειτουργήσαν σωστά και συντονισμένα και ο κόσμος έδειξε να απολαμβάνει τα νέα πιάτα και την εξυπηρέτηση. Η βραδιά έκλεισε με μια έκπληξη του Σάντες για τους πελάτες. Μιχάλη με λένε. Μιχάλη μου, πώς θα βλέπεις τα πράγματα με την κρίση? Δύσκολα τα πράγματα. Είναι δεδομένη η κρίση αυτή την εποχή. Ναι. Τώρα ο κόσμος είναι λίγο κουμπωμένος ούτως ή άλλως. Ναι. Βγαίνει μόνο μια Παρασκευή και ένα Σάββατο. Έχεις την αίσθηση δηλαδή ότι ο κόσμος συνεχίζει να βγαίνει, αλλά βγαίνει λιγότερο. Αυτό είναι σίγουρο. Βγαίνει λιγότερο. Όμως μπορεί να σπάει. Δηλαδή το καλό φαΐ του αρέσει. Δεν τα λυπάται τα λεφτά. Με λίγα λόγια, το καλό δεν χάνεται ποτέ. Έτσι ακριβώς είναι. 7 μήνες. Τόσο διάστημα μεσολάβησε από την πρώτη επίσκεψη του Έκτορα Μποτρίνη στο εστιατόριο του Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Έκτορα. Να είσαι καλά. Κατάφερε να αξιοποιήσουν περισσότερο τη δουλειά που είχε γίνει εκείνες τις 4 ημέρες. Τι έγινε, έτσι, ε. Ως, καλησπέρα. Πώς πάει. Τι κάνεις εσύ εδώ. Καλά. Θα σου πω, θα σου αφήσω να βγω στο καπέλο, το βλέπω. Όλο και μεγαλώνω στα πάνω. Έρχομαι, έρχομαι. Αυτό είναι δύναμη. Σαμσόν. Yeah, of course. Πώς πάει. Καλά, καλά. Καλά. Παιδιά, καλή όρεξη. Πώς είναι το φαγητό? Πάρα συχνά. Σχετικά, ναι. Όσο μπορούμε. Αυτό είναι καλό σημάδι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήταν. Δόξα τω Θεώ. Ο Έκτορας με τη σημερινή του επίσκεψη μας απέδειξε ότι είναι πραγματικός φιλός. Ελπίζω η παραμονή του εδώ να είναι πολύ ευχάριστη και να μην τον απογοητεύσουμε πάλι. Σε λίγο, ο Έκτορας Μποτρίνη δοκιμάζει το φαγητό του εστιατορίου. Η ιστορία όντως επαναλαμβάνεται. Αυτό το πιάτο, κατά πρώτα, είναι πολύ μπρουτάλ. Θέλεις πολύ μάθημα ακόμα, πολύ δουλειά.
Να καλυτερέψεις και να προχωρήσεις. Ο σεφ μας, 6 μήνες μετά, επιστρέφει στο εστιατόριο του Νίκου και της Γεωργίας στην Ερέτρια. Τι έγινε? Τι έγινε, φίλε? Ο μισός έχεις μείνει. Καλά. Καλά. Τι έκανες? Μια χαρά. Πού πήγες και έχασες τόσα κιλά, να μας πεις να πάμε όλοι. Εφιάλτη στην κουζίνα. Πριν από 7 μήνες, ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στο Πέραμα, διαπιστώνοντας ότι χρειαζόταν επιγόντως απόψυξη. Κύριε Κογκέτες. Εδώ μπορούμε να γυρίσουμε ταινία «Η εποχή των παγετώνων 1 και 2». Εσύ τι έκαμε τώρα, τι ήταν αυτό? Μύδια. Μύδια, και πώς τα κατάλυσες, τι έκανες? Το τίποτα είναι καλύτερο. Άνοιξες το κουτί και το βάλεις εδώ. Ναι, ναι. Κουράστηκες? Όχι, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ο σεφ μας επέστρεψε για να δει από κοντά την πορεία του εστιατορίου. Πώς είναι το φαγητό? Πρόσεχε συχνά. Αυτό είναι καλό σήμα. Έχουμε κρατήσει τα πιάτα σου, όπως βλέπεις. Έτσι, καθημερινά αλλάζουν τα πιάτα. Σήμερα υπάρχει μοσχαρίσια γάλακτος, μαρινάτι, σεξέρι, βαλσάμικο και μέλι. Κοτοσαλάτα με σάλτσα μουστάρδας, γλυκιά. Πάρα πολύ ωραία. Ο κουμπάρος που είναι? Ο κουμπάρος την κοφάνισε. Την κοφάνισε, κουμπάρος. Περίμενε πώς και πώς ανέβει λίγο η δουλειά. Μόλις ανέβει και δουλειά, μας άφησε σύξυλους. Εσύ πώς το βλέπεις το θέμα, πώς πάει? Πιστεύω ότι η κρίση έχει αγγίξει όλο τον κόσμο, και αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς πάμε καλύτερα από πριν, αλλά οι δυσκολίες δεν πάγουν να έρχονται και αυτές. Οπότε προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις των καιρών και το παλεύουμε. Η πελατεία του μαγαζιού έχει ανέβει σχετικά με πριν. Βέβαια, το μόνο που με αγχώνει ότι κάποιες μέρες ναι, δεν έχουμε δουλειά και κάποιες μέρες δεν έχουμε καθόλου τίποτα. Αυτό είναι που κυριολεκτικά με καταρακώνει και με αγχώνει. Yeah, ναι, δουλεύουμε. Oh, hey, Έκτορα. Όλα καλά, όλα καλά. How we say in Greek, welcome. Καλώς ήρθες. Ας πρωτόμαθες το μάθημα. Ναι, έχω μάθει όλα και έχω κάνει πολλές τέτοια πιάτα. Στο σχολείο γράφτηκες? Ναι, πήγα στο σχολείο. Μόνο κάτι πράγματα, ναι, που δεν πάει σωστά είναι ελληνικά μου. Όλα τα άλλα. Θα τα μάθω, θα σου πω. Κατεψυγμένα δουλεύεις? Όχι. Δεν βλέπεις? Το βλέπω. Φρέσκο, εντάξει. Πρόσεξε, θα μείνω εδώ όλο το απόγευμα. Θα σου πει όμως ότι με το λιμένα, πολύ ώρα ακόμα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ από τον καιρό που είναι εδώ. Γιατί? Όλο κοριτσάκια και YouTube και έτσι και μουσικές και ιστορίες. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Πρώτα τσακωνόσουνα με τον κουμπάρο. Τώρα δεν τσακωνόσουνα. Τι γλίτωσε τώρα, εντάξει. Αυτά τα τα πιάτα, για όλα κάνετε να τα τι είναι, μωρέ, δεν ξέρω τίποτα, ναι, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ρε, καλύτερα μην μιλάς. Σου λείπει ο κουμπάρος καθόλου? Όχι πάντως. Όχι, δεν. Thanks God. Costas left the restaurant and it's been really quiet and I can work better, you know. I don't have to think a lot of things. I don't hear any voices. The most of all is the restaurant is quiet and peace and I can work in this environment. Εγώ κάνω ρίξω στήρι μου δύο πιάτα, δεν θέλεις εσύ. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Έχουμε πολύ ωραίο μοσχαρίσια, εντάξει. Μέσα καλά τα πάνε. Καλά, δόξα σε Θεός. Εσύ όμως εδώ σε πιάνα διάβαστη. Τα τραπεζομάντιλά σου, τα έχεις αφήσει λίγο. Δεν τα άφησα. Κομπλάριζε τον κόσμο. Οι Ελληνές κομπλάριζε, ερχόντουσαν μέσα και νομίζανε ότι όλο το μαγαζί είναι ρεζερβέ. Και έτσι αποφάσισα να τα ξεστρώσω όλα. Και όποιος έρχεται, δοετοιμάζω το τραπέζι μπροστά του. Το στρώνεις επί τόπου δηλαδή. Άμα βλέπεις ότι πάει καλύτερα έτσι. Ό,τι πει ο κόσμος. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Πάντα, έτσι είναι. Πάντα. Λοιπόν, πάω πιο κάτω να δω μια φίλη μου. Έγινε, με την ησυχία. Μέχρι να ετοιμάσει το φαγητό, ούτως ή άλλως. Πώς θα σας πάρει, κάνε ταρτάκι. Περίπου. Θα σε ετοιμάσω εγώ, μην ανησυχείς. Ο Δημήτρης και η Κορίνα είχαν 7 μήνες καιρό για να προπονηθούν στις νέες ιδέες. Ήταν όμως αρκετοί. Τι κάνετε? Πώς πάει? Καλά. Παλεύεις? Ναι. Και να μου πεις τώρα την αλήθεια. Το μαγαζί δίπλα πώς πάει, το φίλο μου? Εντάξει, καλά. Πολλές φορές περνάω και είναι γεμάτο και άλλες φορές εντάξει, έχει έτσι και έτσι κόσμο. Καλύτερα από πριν? Ναι. Έχεις πάει για φαγητό? Ναι. Πώς είναι, έχει καλυτερεύσει? Ναι, σαλάτες και τέτοια είναι. Καλύτερες. Εσύ πώς πας? Ναι. Πώς να πάω, φτιάχνετε κανένα ντοκιμαντέρ να κάνουμε και εμείς δουλειά. Να είστε καλά. Χάρηκα, θα τα ξαναπούμε, έτσι. Και καλό κουράγιο, κράτα δυνατά. Κρίση είναι, θα περάσει. Γεια σας. What about you, do you think he's gonna like it? Of course you're gonna like it. It's our favorite. Yeah, τα καλύτερα μας πιάτα, βεβαίως. This one is gonna like it. Of course. Ακριβώς δίπλα από το εστιατόριο του Δημήτρη υπήρχε μια οικογενειακή ψαροταβέρνα. Όταν είχα έρθει εδώ πριν αρκετό καιρό και μίλησα με τους ιδιοκτήτες, μου είπαν ότι χρειάζονται 45 ευρώ τη μέρα καθαρό κέρδος για να επιβιώσουν. Μάλλον τα κατάφεραν. Και αυτό είναι στενάχωρο. Βλέπουμε ότι η κρίση έχει χτυπήσει την πόρτα ακόμη και στα πιο μικρά λαϊκά μαγαζιά. Ας ελπίσουμε να είναι και το τελευταίο που κλείνει.
γλυκάκι σας άρεσε. Μπράβο. Για να δούμε τι θα μας πει, για να δούμε. Πάνω στην ώρα ήρθες, Έκτορα. Μόλις βγήκαν τα φαγητά. Καλώς. Ναι, καλά. Ήρθες, έτοιμα είναι. Εδώ. Ναι, κάτσε, σου έχω στρώσει. Μια χαρά. Τώρα, φαγητά δηλαδή, που ήρθα εγώ. Δυστυχώς, να μας αφήσουμε λίγο πριν τη δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας όρεξη. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Πιστεύω ότι το φαγητό μας, ποιοτικά τουλάχιστον, θα αρέσει τον Έκτορα. Από εκεί και πέρα, είμαστε εδώ για να τον ακούσουμε ό,τι και να μας πει. Δεν έγινε, ξεκλείσαν τα τηλέφωνο, τηλέφωνο, έρχομαι. Ορίστε, και το στέικ. Καλή όρεξη, Έκτορα. Για να δούμε, λοιπόν, η κόπη που κάναμε για να βοηθήσουμε τον Δημήτρη, πιάσανε τόπο. Έχει κρατήσει τη σαλάτα που την κράξαμε, διότι ήταν πολύ βαριά. Κράτησε το πιάτο που φέραμε και μέσα έβαλε ένα λουκάνικο. Το οποίο εμφανισιακά δεν είναι και η καλύτερη εικόνα. Είναι ωραίο. Σωστό αλάτι, σωστή αναλογία σε λίπος, μουστάρδα όποιος θέλει, πατάτες γιγαντές φρέσκες, πολύ καλό. Κάτι που δεν μου γεμίζει το μάτι είναι αυτό. Θεωρώ ότι το μπαλσάμικο που έχει πάνω είναι υπερβολή. Αλλοιώνει την εικόνα του κρέατος, το κάνει σαν είναι καμένο. Και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ γλυκό. Βλέπουμε ότι το μπαλσάμικο έχει γίνει κόλλα επάνω στο κρέας. Αυτό είναι ένα πιάτο που δεν λέει και πολλά. Σίγουρα θα το έτρωγα. Δεν ήρθα ούτε για να τον κράξω, ούτε για να του κάνω κακοπροαίρετη κριτική. Ήρθα να του κάνω μια κριτική καλοπροαίρετη και φιλική, όπως θα την έκανε εξάλλου και κάθε πελάτης που είναι θαμώνας και έρχεται πολύ συχνά εδώ. Γι' αυτό θέλω να πάω στην κουζίνα με αυτό το πιάτο. Καλώς αφεντικό το μεγάλο. Εδώ μεγάλο. Το μεγάλο αφεντικό. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει αφεντικό τώρα, ακούστε. Εντάξει. Χαίρομαι που δεν υπάρχει τίποτε προκάτ στο μενού. Ναι. Δηλαδή είναι όλα φρέσκα, δικά σας πράγματα, αυτό είναι πολύ καλό. Ωραία. Τώρα, την κριτική που θα την κάνω, δεν θα την κάνω σαν πελάτη, την κάνω σαν φίλος. Ναι, λοιπόν, αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτό το πιάτο, κατά πρώτα είναι πολύ μπρουτάλ. Είναι μια μπριζόλα με μέσα όλα τα λαχανικά ψητά. Πολύ καλό που τα λαχανικά σου είναι ψητά και είναι φρέσκα, τα έχεις φτιάξει εσύ και είναι και πολύ καλά. Απλά η μπριζόλα έχει πολύ γλάσο μπαλσάμικο. Κολλάει, είναι πολύ γλυκιά και εκεί που ψήνεται από πάνω δίνει πολύ την αίσθηση του καμένου. Αρέωσέ το με κάτι, ρε παιδί μου, με λίγο λαδάκι, με λίγο ψήνι. Ωραία. Απλό. Μαρινάρισέ την και βγάλτε την, θα βγει πολύ καλύτερη. Εσύ θέλεις πολύ μάθημα ακόμα, πολύ δουλειά. Θα πας σχολείο. Έτσι δεν είναι να καλυτερέψεις και να προχωρήσεις. Έχει γραφτεί ήδη. Έχει γραφτεί. Οπότε θέλω και την άλλη φορά που θα έρθει να είναι όλα ακόμα καλύτερα. Έτσι. Πάμε έξω να τα πούμε με την ησυχία μας. Φύγαμε. Όντως, το συγκεκριμένο πιάτο που δοκίμασε ήταν λίγο βαρύ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την κουζίνα μας και πιο νόστιμη, αλλά και λίγο πιο ελαφριά. Is it perfect or not? Nobody is perfect, you know. As a whole, as far as his observation is concerned, I think he liked that food. Να σου πω κάτι. Πρώτο και κύριο, είστε αξιόλογα. Το παλεύετε με νύχια και με δόντια. Το προσπαθούμε όσο μπορούμε. Πραγματικά. Πολύ δύσκολη όμως η κύριε, έτσι. Είναι πολύ δύσκολη. Λέμε, κοίταξε, όταν παίχτηκε το επεισόδιο, ειδικά την ημέρα που παίχτηκε, δεν προλαβαίναμε ούτε να ανασάνουμε. Γινόταν ένα πανικό πακέτο, όλοι πακέτο. Σα βλέπω στην τηλεόραση. Να παίρνουν, να παραγγέλνουν από τα πιάτα τα δικά σου. Δύο μήνες πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μετά όμως η κρίση δεν βοηθάει σε αυτά τα πράγματα. Άνοιξε και καινούριο μαγαζί από κάτω. Μεγάλη αλυσίδα. Αλυσίδα. Ανταγωνισμός. Λοιπόν, υπάρχει ανταγωνισμός. Μεγάλος. Εγώ έχω κάποιες σκέψεις να προχωρήσω σε κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να το βάλω κάτω, δεν θέλω να αιτηθώ. Μην το βάλεις κάτω. Όχι. Και δεν το βάζουμε ποτέ. Με το σπιτικό και το καλό φαγητό. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και θέλω να σου δείξω την ιδέα μου, ποτέ, εάν θέλεις. Λοιπόν, από εδώ και μπρος, το σκέφτομαι εγώ να γίνει σπιτικό φαγητό, φτηνό, υγιεινό, από 3 μέχρι 7 ευρώ. Σπετσοφάι, βλέπω με 4 ευρώ. Μαγειρευτά φαγητά. Έχουμε με κάνει, παστίτσια, με μουσακά. Τη Σίζαρ, εθνικό προϊόν και έτσι εθνικό ακριβώς φαγητό. Έχουμε κ***σει τη χωριά και την έχουμε πετάξει, έτσι, έτσι ακριβώς. Και δεν το βάλεις κάτω. Λαδερά, okay. Δεν σηκώνουμε τα χέρια ποτέ ψηλά. Okay. Προσπαθούμε μία ολόκληρη ζωή. Αν έχεις μεγαλώσει και ορφανός, τα καταφέρνεις πάντα. Λοιπόν. Να σε καλά, Έκτορα. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε περιμένω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τριγύρω μου μαγαζιά να κλείνουν, επιχειρηματίες να τα παρατάνε.
Και με τρελαίνει αυτή η κατάσταση. Εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για το μαγαζί μας και για τους πελάτες, αλλά δεν εξαρτάται και 100% από εμάς. Δεν είμαι από τα άτομα που το βάζουν κάτω. Είμαι από τους ανθρώπους που προσπαθούν πάντα και οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται μπροστά μου το βλέπω σαν πρόκληση. Όπως είχε πει και ο Ανίβας, θα τον βρούμε τον δρόμο για να πάμε στη Ρώμη. Και αν δεν τον βρούμε, θα το φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι. Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος θετικός που προσπαθεί και εργάζεται σκληρά για να βγει κερδισμένος μέσα από την κρίση. Είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρει, γιατί οι προσπάθειες στο τέλος πάντα ανταμείβονται. Πριν από 6 μήνες, μια επιχείρηση στην Ερέτρια ζήτησε τη βοήθεια του Έκτορα Βοτρίνη. Ο Νίκος και η Γεωργία διέθεσαν όλα τους τα χρήματα και δανείστηκαν ακόμη περισσότερα για να φτιάξουν ένα εστιατόριο που θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο μέλλον για τις κόρες τους. Ό,τι και αν έκανα, το έκανα για τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου φυσικά, αλλά τα άλλα μέσα στη σάλα τα μιλήσαμε. Το 1.000 τετραγωνικών μέτρων εστιατόριο σπάνια ξεπερνούσε τα 2 κουβέρι μερισίως, την ώρα που τα χρέη των ιδιοκτητών του άγγιζαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τι κουβέρ κάνεις τη μέρα? Καθημερινή. Χτυπάμε τα τέτοια μας. Τίποτα. Χτυπάμε μύγες. Γωνία το μαγαζί, γωνία. Αλλά δεν φτάνει η γωνία. Κατάλαβες, φτάνει και η μαγιά. Κι εγώ εδώ το παίξα μ***α. Θεωρώ πως ο Νίκος είναι κλασικό δείγμα νεόπλου του, που έκανε το βήμα μεγαλύτερο από το πόδι. Ο Έκτορας Βοτρίνη, μετά την κουβέντα του με το ζευγάρι, δοκίμασε το φαγητό. Ποια ήταν όμως η άποψή του? Χαλάνε 1 εκατομμύριο ευρώ για να φτιάξουν ένα μαγαζί και σερβίρουν αυτές τις μ***κίες. Παρόλο που ο σεφ μας είχε καταλάβει ότι ο Νίκος και η Γεωργία βρίσκονταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση εξαιτίας του υπέρογκου χρέους τους, εξέφρασε με ειλικρίνεια την άποψή του για το φαγητό. Αυτό πιάτο είναι πάρα πολύ καλό. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι σχέση έχει αυτό με αυτή τη μαλακία εδώ? Γιατί, γευστικότατο, εγώ δεν έχω ακούσει. Γιατί θέλω να σου πω ένα πράγμα. Εσύ, κατά πρώτα, γιατί μιλάς εσύ εκ μέρους ποιου? Εκ μέρους του μαγαζιού. Γιατί είναι μια ζωή μαλακίες. Γιατί είσαι πνεύμα, γιατί τα βάζει με τον άλλο? Γιατί ξέρω τι δίνω. Ε, παιδί μου, εντάξει. Πολύ γρήγορα η συζήτηση ξέφυγε από το θέμα του φαγητού και μετατράπηκε σε προσωπική διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο και τη μεγάλη του κόρη. Από τη μία είμαι τουρίστας, και ο κόσμος που δεν ξέρει, ναι, όταν έβγες εσύ και κοιτάς το ρολόι, πότε θα φύγεις. Εντάξει, έτσι όπως τα κάναμε, τώρα θα πάρουμε εμείς το μαγαζί στα χέρια μας. Θα κάτσω μαγαζί σου να βάζεις την κολάρα σου κάτω και να δουλέψει. Σοβαρά. Και να μπορέσεις στο σωμάξι όπως φοράει το δικό μου μια ζωή. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Άντε ξεσκιστείτε. Δεν μπορούσα να καταλάβω στην κόντρα που είχε ξεσπάσει στον Νίκο με τις κόρες του. Ποια ήταν η αιτία? Ο Νίκος που ήταν αυταρχικός ή οι κοπέλες που ήθελαν την ελευθερία τους? Νομίζω πως η αλήθεια ήταν κάπου στη μέση. Τη δεύτερη μέρα, ο Έκτορας Μποτρίνη προσπάθησε να παρακολουθήσει από κοντά τη λειτουργία της κουζίνας και να εντοπίσει λάθη. Για την πίτσα η σάλτσα πρέπει να είναι ομοί. Ντομάτα ομοί δεν πρέπει να είναι ψημένη. Και όχι γκούντα. Θα βάλουμε μοτσαρέλα. Ήρθε ο κύριος Τέλειος τώρα, ο κύριος Ξερόλας θα μας τα πει όλα, θα μας τα μάθει όλα. Όμως η διαρκής κόντρα του Νίκου με την κόρη του υπερκάλυπτε κάθε απόπειρά του. Ελάτε, μαζί μου, ελάτε. Ελάτε μαζί μου. Τώρα μα φωνάζει κάτι. Έλα, δεν βάλω, έλα, μωρέ, σταμάτα. Ο Έκτορας Μποτρίνη ήταν σίγουρος πως ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η κατάσταση και να έχει ελπίδες να σωθεί το εστιατόριο ήταν να αποκατασταθούν οι σχέσεις πατέρα και κόρης. Καλός, κακός, δεν ξέρω τι, το έκανε για σένα και την αδερφή σου. Μα δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω. Δεν σας ρώτησε. Το ξέρω. Τώρα τι πρέπει να γίνει? Έχετε άλλες δουλειές να κάνετε? Όχι. Όχι. Άρα πρέπει να βρεθεί η λύση έτσι ώστε και τη ζωή σας να κάνετε. Και το μαγαζί να αρχίζει να δουλεύει. Είναι κρίμα, νομίζω, να τα χάσετε όλα. Είσαστε οικογένεια, νομίζω πρέπει να δώσετε και τα χέρια. Δεν είσαστε ξένοι. Πατέρα σου είναι. Εγώ τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Εκείνο το βράδυ, ο Νίκος και η Μαρία βρήκαν τον τρόπο να έρθουν πιο κοντά, θέτοντας έτσι μια πιο υγιή βάση για ένα νέο ξεκίνημα. Στον ελάχιστο χρόνο που είχε στη διάθεσή του Έκτορας Μποτρίνη, κατάφερε όχι μόνο να ανανεώσει την κεντρική σάλα της επιχείρησης, αλλά και να δημιουργήσει μια καλέσθητη ιταλική γωνιά μέσα στον υπάρχοντα χώρο. Ο σεφ μας πρόσθεσε πολλά καινούργια πιάτα στο μενού και το τελευταίο βράδυ το εστιατόριο γέμισε με κόσμο. Όσοι δοκίμασαν τις νέες γεύσεις έδειξαν να εκτιμούν την προσπάθεια του Νίκου και της οικογένειάς του. Βρίσκομαι στην Ερέτρια για να συναντήσω τον Νίκο και τη Γεωργία. Έχω περιέργεια να δω μετά από τόσο καιρό πώς πάει το εστιατόριό τους και αν ακολούθησαν τις συμβουλές μου. Αλλά πριν θέλω να κάνω μια έρευνα στην περιοχή, να δω τι λέει ο κόσμος. Καλησπέρα. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Μήπως ποιος πάει το μαγαζί του Νίκο και της Γεωργίας κάτω? Τα ίδια. Τα ίδια. Ευχαριστώ πολύ. Το εστιατόριο του Νίκο και της Γεωργίας, το ξέρεις? Ναι. Πώς πάει από δουλειά, θα μας πεις την αλήθεια? Όπα, δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι, 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 ναι. Τρελάθηκα, τρελάθηκα, καρδούλα μου. Μήπως ξέρεις πώς πάει το μαγαζί του Νίκου και της Γεωργίας στο τελευταίο κάτω?
Πάει καλά, δουλεύει, έχει κλείσει. Μέτρια. Εντάξει, έχει. Προχωράει, προχωράει. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Σαν να είναι ζωγράφια. Μάστορα μου. Μου το είπε. Άλλοι λένε ότι πάει καλά, άλλοι ότι δεν πάει καλά. Εγώ νομίζω πάντως ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Πάμε από κοντά να δούμε. Πολλά μπορεί να συμβούν μέσα σε 6 μήνες. Ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει σήμερα στο εστιατόριο της Ερέτριας για να διαπιστώσει αν η προσπάθειά του έπιασε τόπο. Νίκο! Ναι. Τι έγινε? Τι έγινε, φίλε? Ο μισός έχεις μείνει. Καλά. Τι έκανες? Μια χαρά. Πού πήγες και έχασες τόσα κιλά να μας πεις να πάμε όλοι? Καλημέρα. Καλά, τι κάνετε? Κάνω διατροφή. Κάνω διατροφή. Τι κάνεις? Είπα να ζήσω. Τι είπες να ζήσεις? Πρώτα υγεία και μετά όλα τα άλλα. Τι σχέση έχει με την υγεία? Δηλαδή το από μόνο σου το αποφάσισες να δυνατήσεις? Από μόνο μου, ναι. Μπράβο. Πώς πάει η δουλειά, θέλω να μου πεις? Κοίταξε, αν πάρουμε από την κρίση, εντάξει, είμαι ευχαριστημένος γενικά. Είσαι ευχαριστημένος? Ναι. Δηλαδή αυτό που μου μας έδωσες πάει καλά μέχρι στιγμής. Τα πιάτα τα έχεις κρατήσει? Βέβαια. Η γυναίκα σου τι κάνει? Η γυναίκα μου, δόξα τω Θεώ. Χωρίς σου. Η κόρη μου, η μία την έχω εδώ, η Μαρία μου δεν μπορεί να με στηρίξει όπως έπρεπε, δεν πειράζει όμως, εγώ το παλεύω. Οι δύο κόρες μου παρακαλεστώ, αυτό λέει, ξύνω, δεν γίνεται. Δεν τους αρέσει το μαγαζί, ας βγούνε πιο έξω να δούνε κιόλας και αυτοί θα φάνε τα μούτρα τους. Πάντως το μαγαζί σε χαρτίρα και έξω που κοίταζα και εδώ το κρατάς, ναι, είναι, πινέλο, μπράβο. Το μαγαζί είναι η ζωή μου, το ξέρεις. Ο Βούδας δεν τα παρατάει ποτέ. Ο Βούδας είναι καπετάνιος. Άξιζε τον κόπο, ναι, όλο αυτό που κάναμε? Βέβαια. Βοήθησε το μαγαζί. Βοήθησε τον τόπο μου. Αγαπάω πολύ τον τόπο μαζί. Εντάξει, εγώ τώρα αγχώθηκα λίγο ότι ήρθα και βλέπω ότι το μαγαζί είναι άδειο. Αλλά βλέπω και τα άλλα είναι άδεια. Αλλά μήπως είναι η ώρα. Είναι η ώρα τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω τη γυναίκα σου. Πού είναι, στην κουζίνα? Στην κουζίνα. Πάμε να τη δω. Πάμε. Το μαγαζί έχει πάρει το δρόμο του πλέον. Φυσικά ο αγώνας είναι δικός μου και της γυναίκας μου. Παρόλο ότι υπάρχει για όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή μεγάλη κρίση, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Μόνο εσένα δεν περίμενα να δω. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, Έκτορα, μα εσύ? Πώς πάει? Μια χαρά. Τι νέα? Καλά. Ευχαριστημένη. Πώς πάει η κατάσταση? Εντάξει, έχει βελτιωθεί αρκετά. Το μαγάζι πάει καλά. Μόνη σου? Με λίγη βοήθεια. Με λίγη βοήθεια. Ποιο πιάτο θα δει περισσότερο? Τα μαγειρευτά φεύγουν αρκετά. Πάντως μοσχοβολάει κουσίδι. Και τα ιταλικά. Πίτσες αυτά φεύγουν. Ωραία. Πάμε έξω να καθίσουμε να τα πούμε σαν άνθρωποι. Πάμε. Πρόσεξε με σου καγόνι. Ναι, πάμε. Πάμε. Η επίσκεψη του Έκτορα με ξάφνιασε, να πω την αλήθεια, γιατί δεν το περίμενα ότι θα ερχόταν να μας ξαναδεί. Πιστεύω ότι πάει καλά η δουλειά. Κουράζομαι αρκετά, προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο και πιστεύω ότι τα πάω καλά. Σε λίγο, πώς θα φανούν στο σεφ μας οι μαγειρικές επιδόσεις της Γεωργίας 6 μήνες μετά? Τα μακαρόνια τα βράζεις ακόμα από πριν? Ναι, αφού βράζω κάθε μέρα, τι να κάνω? Ο Έκτορας Μποτρίνη 3 μήνες μετά γυρίζει στο τσιπουράδικο του Μπάμπη στην Πετρούπολη. Άραγε θα έχει υπάρξει βελτίωση. Να σου πω, θα φας κλωτσιά. Θα τα ρίξεις πάνω σε σαλάτα, έτσι. Πάρε, σούρωσε τα πρώτα. Έλα, μη σου ρίξω καμία. Αν δεν τα ξέχασα, νομίζεις? Μην νομίζεις που επειδή πήγες σε σχολή, τα έχεις μάθει όλα. Εφιάλτη στην κουζίνα. Στο σημερινό επεισόδιο, ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει έπειτα από αρκετούς μήνες σε κάποια από τα εστιατόρια που είχαν ζητήσει τη βοήθειά του. Εσύ πώς το βλέπεις το θέμα, πώς πάει? Πιστεύω ότι η κρίση έχει αγγίξει όλο τον κόσμο, και αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς πάμε καλύτερα από πριν, αλλά οι δυσκολίες δεν πάβουν να έρχονται και αυτές. Οπότε προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις των καιρών και το παλεύουμε. Ποιο πιάτο θα δει περισσότερο? Τα μαγειρευτά φεύγουν αρκετά. Πάντως μοσχοβολάει το σύνολο. Και τα ιταλικά. Πίτσες αυτά θα. Εδώ στο ιταλικό. Εδώ στο ιταλικό. Ποιος έχει αναλάβει, ποιος θα δουλεύει, πώς πάει? Όλα καλά. Όλα. Καλά. Βλέπω όμως το έχεις λίγο παρατημένο. Το έχω παρατημένο. Κοιτάξτε, άλλο τραπέζι εδώ, άλλο τραπέζι εδώ που πήρουν εκεί να πούνε την πετσέτα. Είναι μεσημέρι τώρα. Α, και το βράδυ έρχονται και το φτιάχνουν. Ναι, το μαζεύω. Κάτσε. Για πες μου λοιπόν. Μαζευόμαστε. Πες μου τις εντυπώσεις σου. Πώς έχει πάει, πες μας εσύ, αυτός εδώ καλά μας τα λέει. Κοίταξε να δεις, εντάξει, υπάρχει κρίση οικονομική, αυτό είναι σίγουρο. Όταν είχα έρθει, οι κόρες ήταν τουρίστριες, μου λέγες, δεν ήταν πουθενά. Τώρα τι έχει γίνει? Τώρα πήραν τουριστική κάρτα και οι δύο εφόρη ζωή. Γιατί? Καλύτερα μοναχό σου χόρευε. Ποιο θα σπίδα. Ποιο θα σπίδα. Τι έγινε δηλαδή? Εγώ και η γυναίκα μου. Εγώ και, άλλες δύο, τις έδωνα... εγώ και ο βράχος μου. Έχω πάθει τόσα πολλά στη ζωή μου. Είμαι του ντου που λένε. Δεν κολώνω πουθενά. Εντάξει, αλλά το τελευταίο ήταν που έπαθα δύο εφράγματα πανωτά.
Μάλιστα. Και πάλι ο Θεός με βοήθησε και την ξεπέρασα. Και πάλι εδώ. Και πάλι εδώ και δεν θα κάνω τη χάρη σε κανέναν να πέσω κάτω. Ναι, αλλά έχουμε και ένα πολύ θετικό σημείο. Ναι. Το ότι εγώ και ο άντρας μου είμαστε σαν νιόπαντροι τώρα. Κατάλαβες, αφήνουμε τα προβλήματα πλέον. Σηκώνει το πρωί μου, φτιάχνει καφεδάκι. Αυτό είναι καλό. Μου πλένει τα φλιτζανάκια που δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του. Έπινε 10 καφέδες μετά από 30. Έτσι, για περιμένουμε. Τώρα ένα. 15 καφέδες. Έπινε 15 καφέδες. Πόσα ουίσκι έπινε. 300. 300 ουίσκι. Δεν πίνει πλέον καθόλου. Έκοψε τον καφέ, έκοψε το ουίσκι. Ξαναβρήκαμε τη γυναίκα μας. Το μαγαζί πάει καλύτερα. Να σου πω. Έχει χάσει και 15 κιλά. Πάω να γίνω στυλάκι. Θα κάνω τη γυναίκα μου να ζηλέψει. Τώρα θα ζηλέψω. Να σου πω κάτι. Πριν δεν είχα τι να κάνω και σε ασχολούμουν. Για να έχει κάτι να ασχοληθεί. Παρόλο που δεν έβριζε τον πελάτη, με τι χ***** που έρνε εδώ. Στου άλλου. Πάρω σε σιγά τι να του εδώ. Φοβόταν να σου ζητήσει και νερό. Ελάτε γάμο την του μαζί μου, ελάτε. Ελάτε μαζί μου, δεν θα πάω. Εστρώνει όσο πάει. Ναι, όλα θα πάνε καλά. Καλώ τα δεχτήκατε, ήρθαν και πελάτε. Με το καλό. Να δουλέψουμε και λίγο. Άρα θα πα στην κουζίνα. Θα έρθουμε σε εδώ. Πάμε. Θέλα, πάμε μαζί. Εσύ εκεί, παραγγελία. Με τα δάνεια Έκτορα δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα. Είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις του μαγαζιού ακόμα. Προσωπικό, ναι. Ενίκεια, ρεύματα και αυτά προσπαθούμε να βάλουμε σε σειρά. Κατάλαβα. Και μετά να ξεκινήσουμε και αυτά. Ήρθε. Τι έγινε, τι φέραμε. Τι είναι αυτό, έλα εδώ, έλα εδώ να μας πεις. Προσούτο, καρμπονάρα. Εδώ τι είναι. Μακαρονάδα special. Τι είναι αυτό το special. Ξέρω εγώ τι παραγγείλει. Εσύ ρε παιδί μου, στον κατάλογο δεν γράφει, τι γράφει. Τι είναι μακαρόνι. Καλά, ρε Χριστή, έτσι σου λέει ο κόσμος, δηλαδή εσύ τον παίρνεις παραγγελία και το φέρνεις μέσα. Τι είναι το μακαρόνι. Μα δεν έχεις τον κατάλογο μακαρονάδα special. Ωραία. Προσούτο καρμπονάρα και τα λέμε. Δεν αργέσαι. Θα σου κάνεις μια special λοιπόν. Τι είναι το special. Τι μας κατέβει στο κεφάλι. Τι παραγγείλατε. Καρμπονάρα, ριζότο και μια μακαρονάδα special. Ξέρω τι θα μου πεις. Το ξέρω ακριβώς τι θα μου πεις. Το ξέρω. Τα μακαρόνια τα βράζεις ακόμα από πριν. Ναι, αφού βράζω κάθε μέρα, τι να κάνω. Αυτά τα πράγματα αύριο θα πάνε στα σκουπίδια. Εντάξει, και είναι 7 κιλά μακαρόνια για ένα λόγο. Αυτό το πράγμα τώρα ποιος είναι. Είναι δυνατόν, ποιο θα κάνει να περιμένει να βράσουν τα ωραία, μακαρόνια. Ωραία, πέτα 15 ευρώ στα σκουπίδια. Εμένα, να, εδώ τα έχω γραμμένα. Εσύ χάνει λεφτά. Θα μπορούσε να έχει την κατσαρόλα σε εδώ και να τα βράζει και να τα ρίχνει μέσα. Να σου πω γιατί κάνω αυτή την προετοιμασία και. Γιατί είσαι μόνη σου. Ακριβώς. Εγώ έκανα προσπάθεια να κρατήσω τα παιδιά στο μαγαζί και γι' αυτό άλλωστε το ανοίξαμε. Αλλά από τη στιγμή που δεν θέλουν, έχουν τραβήξει το δρόμο τους και εμείς τραβάμε το δικό μας. Έμαθα πολλά τώρα. Μάθε τέχνη και άσθηνε. Ξέρεις γιατί. Άκουσε, προσπαθώ να μάθω για να μπορώ να ανταπεξέλθω στη δουλειά μου. Γιατί αν δεν ξέρω και είμαι εξαρτημένο άτομο από τον ένα και από τον άλλον. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γεια σα. Τι έγινε. Τι ήρθες να δουλέψεις, διακοπές του ήρθες. Ήρθα να την κάνει η μαμά μου. Καλά. Όλα καλά. Εσύ που γυρίζεις. Γυρίζω γύρω-γύρω. Με το παιδί. Εγώ βολοδέρνω εδώ. Εγώ νομίζω ότι τα πας πολύ καλά. Παρόλο που είσαι μόνη σου, φεύγω να μην σε αγχώνω. Εμείς πάμε έξω να τα πούμε λίγο. Έγινε Έκτορα. Θα σου πω, θα σε φιλήσω. Λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Μόνο αυτό σου λέω. Ευχαριστώ. Εδώ θα κάτσουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις γιατί δεν κράτησες την υπόσχεσή σου. Εδώ σε αυτό το χώρο μου έχεις υποσχεθεί ότι θα ασχοληθείς με το μαγάζι. Δεν άντεξα. Γιατί? Είναι λίγο δύσκολο για μένα, Έκτορα. Ήταν πάρα πολλές οι ώρες. Με τον μπαμπά στην αρχή έτσι ψιλομανουριάσαμε. Και τώρα έχει δεχτεί ο καθένας. Έχουμε βάλει stop και προτεραιότητες. Ο καθένας στις δικές του. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Σκέψου το. Γιατί αν δεν βοηθήσει τον πατέρα σου, η κόρη του, δεν τον βοηθήσει κανένας. Σκέψου το, έτσι. Εσείς τα παιδιά πρέπει να βοηθήσετε. Σκέψου το. Έχεις όλο τον χρόνο μπροστά σου, είσαι πολύ νέα. Χάρηκα. Καλή συνέχεια. Εγώ. Να είσαι καλά. Να πας το καλό. Πάει τώρα, είμαι σίγουρη ότι δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι σκέφτηκα για να πάρω αυτή την απόφαση. Αλλά κακά τα ψέματα. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα από μια στιγμή στην άλλη, ούτε οι χαρακτήρες. Και η κόντρα που υπήρχε μεταξύ εμένα και του πατέρα μου, αν συνέχισα να είμαι εδώ, ό,τι και να γινότανε, θα συνεχιζόταν το ίδιο πράγμα. Τι έγινε, καπετάνιος να ανέβει η θάλασσα, ε. Καλά. Λοιπόν, είδα και την κόρη σου. Τα πάμε λίγο. Ελπίζω να τα βρείτε. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Χάρηκα πολύ να σε φιλήσω. Ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ για εντάξει. Όλα. Ευχαριστώ. Έχουμε αρχιστεί σε εμάς, στα χέρια τα δικά μας, αλλά τα χρέη μου είναι τόσο μεγάλα και τόσα πολλά, που πρέπει το μαγαζί κάθε μέρα να σπάζει ρολόγια. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Βλέπω ότι εκτός την υγεία δεν αξίζει τίποτα. Κοιτάμε τη δουλειά μας,
Κοιτάμε το μαγαζί, κοιτάμε τον κόσμο μας και προχωράμε και όπου πάει, ό,τι βρέξει, ό,τι θέλει προκύψει. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Νίκος έχει πάρει τα πάνω του, έχει ηρεμήσει, εργάζεται και του εύχομαι πραγματικά να συνεχίσει αυτό το μοτίβο γιατί είναι αγωνιστής. Εύχομαι να τα καταφέρει, παρόλο που θα είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει μείνει μόνος του αυτός και η γυναίκα. Πριν από τρεις μήνες, ο Έκτορας Μποτρίν επισκέφθηκε ένα μεζεδοπολείο στην Πετρούπολη. Ο 42χρονος Μπάμπης, πρώην ιδιοκτήτης βιοτεχνίας ρούχων, άνοιξε αυτή την επιχείρηση προκειμένου να ασχοληθεί ο γιος του με τη μεγάλη του αγάπη, τη μαγειρική. Πόσο καιρό έχετε το μαγαζί? 1,5 χρόνο. Και το κομμάτι στο εστιατόριο ποιο είναι? Να μιλάω με τον κόσμο και να ψευτομαγειρεύω. Ποιος μαγειρεύει αληθινά? Καλή ερώτηση. Η επιχείρηση τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας έμενε άδεια. Ο ιδιοκτήτης, στην προσπάθειά του να προσελκύσει πελάτες, είχε εφαρμόσει τις δικές του πρωτοποριακές μεθόδους. Πρέπει να σκαρφιστούμε τα πάντα. Από το να βάζω τους σερβιτόρους μου να τρώνε, μέχρι να βάλω μέχρι και κούκλες να φαίνεται ότι έχει δουλειά το μαγαζί. Κούκλες, δηλαδή τι κούκλες? Κούκλες, βιτρίνας. Ορίστε. Καλά. Όταν για πρώτη φορά είδα τις κούκλες στο εστιατόριο του Μπάμπη, δεν ήξερα τι να κάνω. Να βάλω τα γέλια ή να βάλω τα κλάματα. Είναι αντρόγινο αυτή, ε! Αντρόγινο, κανονικό. Καλά, πας καλά τώρα. Καθόλου. Περίμενε, να φτιάξουμε και το τραπεζομάντιλο. Με συγχωρείτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος που πέρναγε απ' έξω τώρα είχε περάσει για τρελό. Ο Έκτορας Μποτρίνη, αφού επιστράτευσε όλο του το χιούμορ για να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία αυτή την ασυνήθιστη πρακτική, έδωσε την παραγγελία του. Τυροκαυτερή. Ροκφόρ. Τι είναι το ροκφόρ, ρε Βασίλη, σε παρακαλώ πολύ. Τι είναι το ροκφόρ, γαλλικά μου γράφει, τι είναι αυτό. Ροκφόρ. Τυράκι. Τυράκι. Καλά, δεν είμαστε καλά. Όλο οι δοκευτέρες. Να σου πω κάτι. Τέλος πάντων, να σου πω, να το διαβάσω μόνος μου. Ναι, ναι. Θα σε φωνάξω εγώ σε λίγο. Η ασχετοσύνη και ο ερασιτεχνισμός σε όλο της το μεγαλείο. Τέτοιο πράγμα δεν είχα ξανασυναντήσει. Πάρε και το δικό σου την υπερπαραγωγή. Καλά, σωρή, τώρα στρώει από τα πιάτα. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Μετά τις απανωτές εκπλήξεις, επιτέλους δοκίμασε το φαγητό. Ποιος ο λόγος λοιπόν να έρθει ένας πελάτης να φάει ένα γάβρο που μπορεί να βρει σε όλη την Αθήνα και κατεψυγμένες γαρίδες? Κανένας. Ο κόσμος πλέον ζυγίζει τα χρήματά του. Δεν είναι π***ες. Τελειώσανε. Ο σεφ μας αντιλήφθηκε πως σε αυτό το κλίμα εφορίας η κριτική του θα έχει ελάχιστες πιθανότητες να τους ταρακουνήσει. Παρ' όλα αυτά τους μίλησε ευθέως. Ο γάβρος είναι καλή προσπάθεια. Μεγάλο λάθος όμως. Ποιο είναι το λάθος τώρα? Ο γάβρος ο μαρινάτος θέλει καλό στέγνομα και μέσα σε λάδι. Γιατί αυτό το ζουμάκι του γάβρου συνεχίζει και τον αλλοιώνει. Έκτορα, ο γάβρος είναι το πάρα πολύ καλός. Τον τρώνε όλοι. Ωραία, κάτσε πάτον. Όλοι οι πελάτες τον τρώνε. Και άλλη φορά, άμα σου χεστούν 50 άτομα, θα δεις τώρα που θα είναι. Τη δεύτερη μέρα ο σεφ μας είχε να αντιμετωπίσει ακόμη μια πρόκληση που αφορούσε στη λειτουργία της κουζίνας. Τι έγινε? Καλά ρε φίλε, τώρα με τον κόσμο τρως για μου απόψε. Την ταινία έχεις μέσα σου, δεν χορταίνεις με τίποτα. Θα μη σε ξαναδώ να βάλεις φαΐ πελάτη στο στόμα σου. Δοκιμάζω, ποιοτικό έλεγχο κάνω ρε. Άντε π***ες τώρα, ποιοτικό έλεγχο, κάμω την π***α μου απόψε. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι ωραία πράγματα μπροστά στον κόσμο. Επίτε θα κάνω. Ωραία. Τελειώνει εδώ. Από εδώ και πέρα θα φέρεις έναν άνθρωπο. Πραγματικά με την Παναγία θα φάτε πολύ ξύλο. Θεωρώ πως τα περισσότερα προβλήματα στο εστιατόριο του Μπάμπη τα δημιουργούσε ο ίδιος με την ασχετοσύνη του και την αφέλειά του. Ανεξάρτητα από το πόσο έτοιμοι ήταν όλοι να αλλάξουν χαρακτήρα και να σοβαρευτούν, ο Έκτορας Μποτρίνη τους μίλησε για την κρισιμότητα της κατάστασης. Τα έχεις πάρει τα πράγματα πολύ στο χαβαλέ και στην πλάκα. Κάθε είναι... που σου λέει κάποιος κάτι, όλο γελάς. Λες και τους έχεις γραμμένους στο π***σου. Όταν εκτός και σου δίνει έστω και 10 ευρώ, με τις δύσκολες εποχές που περνάμε, παιδιά, πρέπει τα 10 ευρώ το φαγητό να τα αξίζει όλα και το σέρβις. Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη βραδιά, ο σεφ μας ολοκλήρωσε την ανακαίνιση που είχε στο μυαλό του για το μεζεδοπολείο, μετατρέποντάς το σε παραδοσιακό τσιπουράδικο. Οι γείτονες τίμησαν με την παρουσία του στη νέα προσπάθεια του Μπάμπη και ενθουσιάστηκαν από τα καινούργια πιάτα. Πολλοί πάνε σε σχολές μαγειρικής και μετά ανοίγουν εστιατόρια. Εσύ το εστιατόριο το έχεις ήδη. Αυτό μπορείς να πας σε μια σχολή μαγειρικής. Καλό βράδυ. Πώς σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα βρει ο Έκτορας Μποτρίνη τα πάντα στη θέση τους τρεις μήνες μετά την πρώτη του επίσκεψη στην επιχείρηση του Μπάμπη. Τι έγινε? Καλώς τον Έκτορα. Και εσύ εδώ. Τι κάνεις αγόρι μου? Τι έγινε? Έχω μπλέξει με αυτόν. Μία έρχεται, μία φεύγει. Αναγκάστηκα να τον πλήρωσε. Λίγο, να σου πω κάτι. Πρώτη έκπληξη. Αυτός εδώ.
Δεύτερη έκπληξη, νόμιζα ότι το μαγαζί θα ανακοιμάται κούκλες και θα πάθει ψυχή μου. Όχι, όχι, τέρμα κούκλες. Τέρμα κούκλες. Τρίτη έκπληξη, εσύ. Ντυμένος όπως πρέπει, κομιλφό όπως δεν είναι Γάλλοι, κοίταξε τον, ναι. Special. Special, πώς πάει. Έχουμε μπει στον δρόμο του Θεού. Βλέπω το μαγαζί, το κρατάς όπως πρέπει, ε. Αυτό είπαμε και αυτό κάνουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Για πες μου κάτι. Πώς θα πάει ο μικρός. Είτε παλεύει και δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Από δουλειά. Καλύτερα από ότι ήμασταν πολύ καλύτερα. Πολύ, πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα αυτό. Εμείς το παλεύουμε, πάμε κάθε μέρα και καλύτερα. Έχει βάλει ο Έκτορας το χεράκι του γι' αυτό. Εσύ με τι ασχολείσαι γενικά. Στον κόσμο, παραγγελιούλες, ναι. Και βοηθάω λίγο μέσα. Λίγο όμως, δεν μπερδεύομαι. Τα μενού που είναι. Είχαμε κάνει μενού. Πού είναι τα μενού. Καταλογισμό. Ναι. Κανονικά τα έχουμε. Και πού, δεν τα έχεις πάνω στα τραπεζιά. Πού είναι ρε Βασίλε μενού. Απλά τώρα φτιάχνω το μαγάζι για να... εντάξει, σαν να κάτω σου. Καλά. Εσύ, τελείωσε. Εδώ θα τσακωθούμε στα άλλη διαφούστα. Ε, ήρεμα, μην αρχίσεις πάλι. Εδώ είναι τα μενού μας, τα έχουμε κομπλέ όλα. Και με τη μούλα. Δεν μου είπες κάτι, ποιο είναι το πιάτο που πουλάς πιο πολύ. Σαλάτα. Ναι, αυτή με το σαγανάκι, ε. Ναι. Συγχαρητήρια. Έρχονται όλοι για να φάνε σαλάτα σαγανάκι. Πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε στην κουζίνα, μην μου δείξει πέντε πράγματα. Να πάμε να δω τι κάνει. Ναι, και βέβαια. Εσύ συνεχίστε, τσακωθείτε άλλο λίγο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Μια χαρά είμαστε. Α, μια χαρά. Καλά είμαστε. Πώς πάει? Μια χαρά. Με τη σχολή πώς θα πας? Πολύ καλά. Θέλω να πεις την αλήθεια. Γιατί εσύ θα μου την πεις την αλήθεια. Ο πατέρας σου σε έκοψε. Ναι, τα έχει σταματήσει τα πιο πολλά. Τα έχει σταματήσει, όχι κούκλες, τίποτα. Έτσι, όχι, τι όχι, κάνει, όχι. Σερβίρι. Σερβίρι, μιλάει με τον κόσμο, επικοινωνία. Πάντως είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που μας ναι, είπε, ναι, ναι, ναι. Ότι πάμε καλύτερα. Πολύ κόσμος. Καλύτερος. Σήμερα περιμένει τον κόσμο. Ναι, περιμένει μια παρέα γύρω στα 10 άτομα. Μαγείρεψε εσύ. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, εμένα τι θα μου μαγειρέψει. Τι θέλετε να φάω. Θα μου φτιάξετε σαλάτα που κάνανε μαζί με το τυρί, το τυγανιτό, το θυμάσαι. Σαλάτα σαγανάκι, ωραία. Πάμε, φτάνει αυτό. Τι. Okay. Θα σε τσεκάρω με τη μία, προχώρα. Αυτά τα έχω κόψει για το μεσημέρι. Α, σε βλέπω οργανωμένο. Ε, ναι, τώρα βλέπω. Μη σε ξανά το να βάλει σκουπίδο σακούλα μέσα στο πιάτο. Όταν καθαρή ήταν. Και ας είναι καθαρή. Okay. Χαρτί με βράνι. Θα σου κόψω τα χέρια, είπαμε. Μην το παραχέσουμε. Ωραία. Τώρα πας σχολείο, πρέπει να κοιτάζει και τη λεπτομέρεια. Η μεγάλη μου αγάπη είναι η μαγειρική. Ο Έκτορας έχει καταλάβει αυτό και με τον τρόπο του μου δείχνει ότι με εμπιστεύεται και ότι πιστεύει σε μένα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην τον απογοητεύσω. Κρατημάρα έχεις. Τι? Κρατημάρα έχεις. Τι να δω. Γιατί με τα χέρια δεν μπορείς να την πιασείς. Τι φοβάσαι, μην λέω ρωθείς, ε. Να παίρνεις συνέχεια τα χέρια σου για να τα βάλεις, εντάξει. Ύψος, ύψος, έλα. Έτσι, μπράβο. Να μην προεξέχει από το πιάτο. Έλα, μη σου ρίξω καμία. Δεν τα ξέχασα, νομίζεις. Μην νομίζεις που επειδή πήγες σε σχολή τα έχεις μάθει όλα. Έτσι δεν είναι. Έχεις δρόμο ακόμα, πάμε. Πολύ ωραία. Σε λίγο θα αρχίσουν να φτάνουν πελάτες. Οπότε ο Νίκος με τον Μπάμπη πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως την προετοιμασία της σάλας. Καλά. Έτσι τρως. Ναι. Και μου έχεις γίνει σαν μαστελόταυλα. Δεν μπορώ να παχύνω. Από την πολλή δουλειά είναι ο έρωτας. Μπορώ να πω και τα δύο. Εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο. Περνάει να πάντως να σε σεφ, έχει πέραση έτσι. Ναι. Σε αυτή την ηλικία, τι λες, είμαι σεφ. Κάπως έτσι, ναι. Σεφ δεν είσαι ακόμα όμως. Όχι, δεν είμαι ακόμα. Βέβαια, στο εστιατόριο του είναι, μπορεί να πει ότι είναι και σεφ, γιατί άλλο δεν υπάρχει. Να σου πω, θα φας κλωτσιά. Θα τα ρίξεις πάνω σε σαλάτα, έτσι. Πάρε, σούρωσε τα πρώτα. Πάμε. Ωραία. Βλέπεις, κοίταξε. Απορρόφησε όλο το λάδι. Mm-hmm. Κοίτα, πάμε ρίχτα. Να σου πω, φέρε πυρούνια και πάμε έξω να τα φάει μαζί και να μιλήσουμε. Πάμε. Κάτσε. Τι γίνεται, έλατε εδώ. Ωψ. Κοίταξε. Μια χαρά. Ε, δοκίμασε. Έλα. Καλό πράγμα. Καλά, φτιάξει. Πολύ καλό. Το παλεύεις, είπα. Τον έχεις σου μαγειρεύει για προσωπικό μαγειρά. Mm. Θα πάρεις ένα κομματάκι. Ναι, ναι, ναι. Α, παίρνεις με πυρούνι τώρα. Ω, θα άκαψω άλλος. Σωμάκι δώσαμε σαν άλλο. Θα άκαψω άλλος. Τι κάνεις τώρα, π***, εδώ πέρα μέσα. Εγώ παρεμβίνω μέσα. Έκτορα ωραία, ε. Τα στάνει. Μια χαρά πάντως, έτσι. Ναι, ναι. Είσαι ευχαριστημένος. Δόξα τω Θεώ. Μακάρι να συνεχίσεις έτσι και είμαι σίγουρος να συνεχίσεις έτσι. Γιατί? Γιατί αυτός έχει όρεξη. Κάτι από το στόμα σου. Φαίνεται. Τον είδες. Μάγειρας, μαγειράκος, ωραίος. Πήγαινε δουλειά σας. Κάτσε εδώ σε δύο λεπτά. Πού πας? Τώρα, ακόμα δεν έρθει η παραγγελία, αλλά θέλω να τις κάνεις. Παρασκευή, Σάββατο, γεμίζετε. Και καθημερινές. Καθημερινές καλύτερα από ό,τι πιο παλιά. Καλύτερα από ό,τι πιο παλιά. Θα σου πω, έρχεται κόσμος από τη γειτονιά ή γενικά? Από τη γειτονιά και από άλλες περιοχές. Τρέχει, έτσι. Έχει πάρει αμέσως. Ναι, εντάξει. Το έχει βελτιώσει. Κοίτα. Αυτή είναι η παρέα που περιμένουμε. Αυτή είναι η παρέα. Ναι. Εντάξει, και εγώ νόμιζα ότι είχα καλό ποδαρικό.
Δεν πειράζει. Τι έχεις μαγειρέψει για αυτούς? Γίδα βραστή και κόκκινη στέγη. Εσύ, ναι. Τυρίο. Λοιπόν, άκουσε. Πήγαινε στη γίδα σου, γιατί βλέπω ότι έχεις δουλειά, να μην σε καθυστερώ. Θα σου πω, θα ξαναδώ, να δω τι κάνεις. Καλό βράδυ, χάρηκα. Κι εγώ. Παιδιά, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, συνεχίστε έτσι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια χαρά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλό βράδυ και καλή σας όρεξη. Γεια σου. Γεια σου. Η βοήθεια του Έκτορα για το μαγαζί μου είναι πολύ σημαντική. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Ο Έκτορας προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ. Μου έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Και με την υποτροφία που μου έδωσε, πιστεύω πως θα πάω αρκετά ψηλά. Σκόπευα να μείνω λίγο παραπάνω, αλλά προέχει δουλειά. Το μαγαζί πηγαίνει πολύ καλά και τα παιδιά πρέπει να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Εξάλλου γι' αυτό δεν παλέψαμε.